Είναι γεγονός ότι μετά το άνοιγμα των περισσότερων δραστηριοτήτων στα πλαίσια της καθημερινότητας και την σχετική χαλάρωση των μέτρων, ότι θα έχουμε αύξηση του αριθμού των κρουσμάτων, πολύ περισσότερο στους παιδικούς σταθμούς, στους οποίους έχουμε μικρά παιδιά, τα οποία, όπως ξέρουμε, προσβάλλονται πολύ περισσότερο από την Δέλτα σε σχέση με τους μεγαλύτερους ηλικία. Όντως, στον παιδικό σταθμό Ομηρούπολης έχουμε την εμφάνιση 4 κρουσμάτων στο προσωπικό, δηλαδή και στους εκπαιδευτικούς και στο βοηθητικό προσωπικό, με αποτέλεσμα σήμερα να ληφθεί απόφαση αναστολής λειτουργίας του συγκεκριμένου σταθμού για δεκαήμερο, δηλαδή μέχρι τέλος εβδομάδος, γιατί το πρώτο κρούσμα εμφανίστηκε την προηγούμενη Πέμπτη, αλλά από χθες μέχρι σήμερα είχαμε άλλα 3 κρούσματα. Σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΗ για την ασφαλή λειτουργία των βρεφονιπιακών σταθμών, το οποίο ισχύει από τις 17 Σεπτεμβρίου και δεν υπάρχουν νεότερο έγγραφο για περαιτέρω οδηγίες, από τη στιγμή που θα έχουμε 2 ή περισσότερα επιβεβαιωμένα κρούσματα, επιβεβαιωμένα εννοώ με τη διενέργεια των τεστ όπως προβλέπονται από τα υγειονομικά πρωτόκολλα, τότε λοιπόν υποχρεωτικά τα παιδιά του παιδικού σταθμού αλλά και το προσωπικό θα πρέπει να τεθεί σε δεκαήμερη καραντίνα. Αυτό λοιπόν βάσει αυτών των οδηγιών και πάντα με γνώμονα την ασφαλή λειτουργία των σταθμών και για τα παιδιά μας αλλά και για το προσωπικό, το πάση πίσω προσωπικό το οποίο υπηρετεί στους σταθμούς, πήραμε σήμερα λοιπόν αυτήν την απόφαση. Έχουν ενημερωθεί οι γονείς από χθες το βράδυ για ό,τι έχει συμβεί. Σήμερα το προσωπικό το πρωί ήταν εκεί, ούτως ώστε αν κάποιοι γονείς πήγαιναν για περισσότερες λεπτομέρειες πληροφορίες να μπορούσαν να ενημερωθούν. Και όπως σας είπα, μέχρι και την Παρασκευή θα παραμείνει κλειστός ο παιδικός σταθμός Ομηρούπολης, στο Βροντάδο. Την Παρασκευή θα αξιολογήσουμε τα δεδομένα όπως θα διαμορφωθούν στα πλαίσια της εβδομάδας που διανύουμε και θα λάβουμε τις αποφάσεις μας για την λειτουργία του σταθμού την επόμενη εβδομάδα ή την συνέχιση της αναστολής λειτουργίας. Ακολουθούμε την προβλεπόμενη διαδικασία όπως αυτή, επαναλαμβάνω, αναγράφεται στις οδηγίες που έχουμε για τη λειτουργία των βρεφονιπιακών σταθμών από 17 Σεπτεμβρίου. Όλο το προσωπικό κάνει λοιπόν τα τεστ του, ούτως ώστε να δούμε σε τι κατάσταση βρισκόμαστε. Και βέβαια εκείνο το οποίο, το άμεσο μέτρο το οποίο θα λάβουμε, αύριο το πρωί θα γίνει μια εκτεταμένη απολύμανση όλων των χώρων του παιδικού σταθμού και στα νηπιακά και στα βρεφικά τμήματα και στο χώρο της κεντρικής κουζίνας και στους βοηθητικούς χώρους, ούτως ώστε να είμαστε από αυτή την άποψη τουλάχιστον καλυμμένοι ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα στο θέμα της απολύμανσης. Όπως γνωρίζετε βέβαια, δεν είναι υποχρεωτικός ο εμβολιασμός του προσωπικού το οποίο απασχολείται στους παιδικούς σταθμούς, είτε εκπαιδευτικό είτε βοηθητικό. Αλλά πρέπει να σας πω ότι το ποσοστό εμβολιασμένων παιδικούς μας σταθμούς πλησιάζει το 90%. Το μεγαλύτερο ποσοστό είναι εμβολιασμένο.